Να σου πω, όλα θα πάνε καλά, δεν ανησυχείς. Ήρθε λίγο νωρίς. Αυτό είναι όλο. Στις μέρες της είναι. Τι έγινε, πώς είναι? Δεν ξέρω, από την ώρα που την έχουμε πάρει μέσα έχουμε στηθεί εδώ και περιμένουμε. Και ήταν και αυτός ο πρωτοχρονιάτικος μπουνα μας. Εντάξει, νομίζω ότι δεν πρέπει να πανικοβαλόμαστε. Ήρθε λίγο νωρίς, αλλά τόσα μωρά γεννιούνται προώρα. Ξέρεις, γεννηθήκε πρωτοχρονιά, θα είναι τυχερό. Μακάρι. Ο Στράτος δεν ξέρω, από την ώρα που την πήρανε μέσα εξαφανίστηκε. Τι έλεγε? Το θέμα, Κλέρι, δεν είναι τι έλεγε, το θέμα είναι τι θα κάνει. Ήταν τρελαμένος. Συγγνώμη, κορίτσι, δεν είμαι και εγώ. Θέλετε να μου πείτε δύο πράγματα ή να αρχίσω να μαντεύω? Γιατί πέντε πράγματα για τα έχω υποψιαστεί. Ρε, Αντρέα μου, όχι τώρα, σε παρακαλώ. Όχι τώρα αυτό. Άσε να δούμε τι θα γίνει με τη γέννα. Όχι, να πηγαίνω τότε, γιατί αισθάνομαι λίγο παρεσκευή. Όχι, αγάπη μου, δεν εννοούσα αυτό. Συγγνώμη, Αντρέα, αλλά είναι ορισμένα πράγματα που δεν μπορούμε να στα πούμε, γιατί δεν αφορούν μόνο εμάς. Γιατί δεν ρωτάς το Στράτο, που είναι και φίλος σου? Ας τον βρω πρώτα και έχω πολλές ερωτήσεις για την Πάρθη. Η Δώρα. Δεν ξέρω, δεν έχει εμφανιστεί ακόμα και έχουν αρχίσει να μαζώνουν τα μαύρα φίδια. Καλά, πρωτοχρονιά είναι, την αφήσαμε πίσω. Δεν θα βρίσκει και ταξί. Γιαγιά, τι έγινε με τη Ρεγκίνα, τι σημαίνει τη σπάσαν τα νερά? Χαίρι άκρας υγείας. Δόξα, ο Θεός. Το παιδί είναι καλά. Επειδή γεννήθηκε προώρα, θα το βάλουμε στη θερμοκοιτίδα. Ναι. Ελπίζω πως όλα θα πάνε καλά. Μπορούμε να το δούμε? Όχι ακόμα. Είχε δύσκολη γέννα και κοιμάται. Το μωρό? Το μωρό, ναι, βεβαίως. Σε λίγο. Να το ετοιμάσουμε πρώτα. Θα σας ειδοποιήσω. Ο πατέρας? Ο πατέρας, δυστυχώς, γιατρέ, αποφάσισε να το φέρει μόνη της στον κόσμο. Συγγνώμη, δεν ήξερα. Νόμιζα πως ο κύριος που τη συνόδευε. Όχι, όχι, οικογενειακός φίλος. Εμένα να με συγχωρείτε τώρα. Θα τα πούμε σε λίγο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, γιατρέ. Εγώ πάω να τον ειδοποιήσω. Ποιον? Τον οικογενειακό φίλο. Σιγά-σιγά δεν θα το καταλάβουν. Το θέμα είναι ότι η Ρεγκίνα είναι μια χαρά. Γιατί φοβόμουν αυτή τη γέννα. Ελπίζω να τα καταφέρει και το παιδί. Η ψούλα μου. Ξέρεις τι σκέφτομαι, λίγο τη Δώρα τώρα, έχω αρχίσει να ανησυχώ. Πού πήγε, αν ξεγήκε την κατάψη?
Πριν από λίγο. Πώς είσαι? Σαν να έχει περάσει από πάνω μου μπουλντόζα. Δεν το κάνεις το χιούμορ σου πάντως. Είσαι πιο δύσκολη στη μέση. Μια χαρά. Δεν είναι δύσκολη, σε πέφτει κάτι το παιδί. Όχι ρε, τι να πάρει. Εντάξει, το βάλα λίγο στη θερμοκοιτήρα γιατί έπρεπε να δυναμώσει λίγο, αλλά εντάξει. Την είδες? Ότι εγώ στην κατάσταση που ήμουν μου την πήραν αμέσως. Την είδα. Πολύ μικρούλα, αλλά είναι όμορφη πολύ. Το ομορφότερο μωρό έχει μέσα. Σα χάζω μπαμπάς κάνεις. Τώρα που γεννήθηκε το παιδί, πρέπει να μιλήσουμε στην ώρα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση. Δεν χρειάζεται να της πούμε το λόγο. Γιατί? Τι να σου πούμε, τα ξέρει ήδη όλα. Καλά, πώς το έμαθε? Μπορεί να της στείλει ένα ανώνυμο μήνυμα πάλι, ξέρω εγώ. Είδε και σένα να κάνεις σαν τρελό και σε κουρεύτηκε. Τελικά το έμαθε με το χειρότερο τρόπο. Γι' αυτό σε παρακαλούσα, γι' αυτό να της μιλήσω και δεν μ' άφησες. Ναι, δεν σ' άφηνα γιατί δεν ήταν κατάλληλη στιγμή. Έπρεπε να γεννηθεί το παιδί πρώτα. Ναι. Να είναι σώα και αυλαβής. Μην το διακινδυνεύσουν έτσι. Δεν είναι έτσι, Ρεγίνα. Με απασχολούσε αυτό το παιδί. Α, δεν ήθελα να μου προσπάσει τίποτα άλλο. Τώρα τι κάνουμε? Πώς το αντιμετωπίζουμε? Το αντιμετωπίζω. Δεν το αντιμετωπίζουμε. Να με συγχωρείτε για το πληθυντικό της μεγαλοπρέπειας. Αλλά μήπως σου διαφέρει ότι η Δώρα είναι αδελφική μου φίλη? Μάλλον ήταν μέχρι τώρα. Για την κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή η Δώρα, έχω μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Εννοείται ότι και αν κατασταθεί η σχέση με τη Δώρα, είσαι αυτές. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω ότι μόλις έχω βγει από το χειρουργείο και εσύ. Τι πίστευες ότι θα μας ήσουν? Δεν έχει αλλάξει τίποτα εκεί να με το πω. Θα βγει το παιδί από εδώ, θα το πάρω εγώ. Θα σε ρωτήσω. Πώς μπορείς και είσαι τόσο σκληρό? Αυτό χρειάζεται έτσι ειδική εκπαίδευση ή είναι ένα ταλέντο? Τι λες? Δεν σ' ακούω. Μιλάς? Ναι.